εξωστικά συνεργεία εντοπίζουν στο βυθό το άψυχο σώμα του 22χρονου Ιρλανδού. Λιμενικός εκτός υπηρεσίας πέφτει στο νερό για να βοηθήσει και τον ανασύρει στην ακτή, όπου εκτυλίσσονται δραματικές σκηνές με τους φίλους του να θρηνούν το χαμό του. Η διοικήτρια του λιμενικού τμήματος Χερσονήσου ξεκινά μια απέλπιδα προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο. Ψάχναμε στα τυφλά, δεν ήμασταν σας λέω σίγουροι για το αν όντως το παιδί κινδύνευε ή όχι. Δυστυχώς όμως, όπως έδειξε το αποτέλεσμα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα προδιατελεσμένο γεγονός. Όμως κάθε προσπάθεια αποδείχτηκε μάταιη, καθώς ο 22χρονος χάθηκε στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια των μεθυσμένων φίλων του, πολύ πριν ειδοποιηθούν και φτάσουν δυνάμεις του λιμενικού και ιδιώτες που έτρεξαν να βοηθήσουν. Θα είχε πιει και πήγε με στη θάλασσα και δεν ξαναβγήκε έξω. Οι φίλοι δεν το πήσαν το λιμενικό. Είχαν μπει μέσα στη θάλασσα, βγήκαν οι τρεις, ο ένας ήταν πιο μέσα. Με αποτέλεσμα, με ένα κύμα που ήρθε, τον πήρε πιο βαθιά, τον χάσανε. Αρχίζαν και φωνάζανε, κατά τις 7 και 4 έγινε αυτό, 7 και 20. Η τραγωδία κορυφώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, με τη μητέρα του 22χρονου παιδιού να καταφθάνει έντρομη στην παραλία. Περιμέναμε τους δίτες να έρθουν για να τον ανασύρουν, όμως τελικά κατάφερε ένας συνάδελφος δικός μας, ο οποίος ήταν και εκτός υπηρεσίας, ήρθε για να βοηθήσει και μπήκε και τον έβγαλε. Και είναι και η εικόνα που είδατε και στο βίντεο. Ο άτυχος νεαρός είχε φτάσει την Τετάρτη στην Κρήτη με την παρέα του και βγήκε αμέσως για ολονύχτια διασκέδαση πριν καν συναντήσει τη μητέρα του που ζει και εργάζεται στη Χερσόνησο τα τελευταία χρόνια. Ήθελε και ο ίδιος να εργαστεί το καλοκαίρι στην περιοχή, όμως η απόφαση να μπουν όλοι μαζί μεθυσμένοι στο νερό τα ξημερώματα στάθηκε μοιραία. Και ήταν και η τραγική φιγούρα στην όλη κατάσταση. Πήγε η μητέρα στο σημείο? Ναι, ναι. Ήρθε την ώρα της αναζήτησης. Την ώρα που τον έπαιρνε το ΕΚΑΒ. Τον βρήκανε στο ίδιο σημείο, βαθιά, είχε πεθάνει ο άνθρωπος, στα 3 μέτρα, 3,5 στο βάθος. Τον βρήκανε και τον πήρανε. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της περιοχής και όσους την έζησαν από κοντά. Είναι όμως ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται, όπως επισημαίνουν οι αρχές. Και οι 4 πνιγμοί που καταγράφονται το πρώτο επτάμηνο του 2022 σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο αφορούν αλλοδαπούς επισκέπτες και έχουν κοινό παρανομαστεί την κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ από τα θύματα πριν μπουν στη θάλασσα. Θα ήθελα να θίξω το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει με το συνδυασμό θάλασσας και φαγητού είτε αλκοόλ. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος πιει ή φάει, δεν θα πρέπει να μπει στη θάλασσα. Και εδώ είναι πραγματικά ήταν η αιτία του συμβάντος. Το 2021 οι πνιγμοί στις παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ήταν 9 και αφορούν σε 4 Έλληνες και 5 τουρίστες. Ενώ το 2020 οι πνιγμοί σε όλη τη διάρκεια του έτους ήταν 4, ένας Έλληνας και 3 αλλοδαποί που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της καραντίνας.